Η Κατερίνα Λενή, με αφορμή τον σχολιασμό της πρεμιέρας του MasterChef, αποκάλυψε στον αέρα του Σούπερ Κατερίνα και στην Κατερίνα Καινούριου το άγνωστο ατύχημα που είχε στα προκριματικά του reality μαγειρικής και δεν έδειξαν ποτέ οι κάμερες. Η Κατερίνα Λενή είναι μια από τις πιο αγαπητές παίκτριες που έχουν περάσει από το reality και φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, τη βλέπουμε να παρουσιάζει την στήλη της μαγειρικής στην πρωινή εκπομπή του Α. Το άγνωστο ατύχημα της Κατερίνας Λένης στις οντισιόν του MasterChef. Εγώ είχα φτιάξει βελουτέ σούπα, κανείς δεν ήθελε να τη φτιάξω. Θα σου πω ένα σκηνικό το οποίο δεν φάνηκε ποτέ στην τηλεόραση. Εμένα μου έσπασε η κανάτα όταν τελείωσαν τα 25 λεπτά που μαγείρευα. Τελειώνω τη σούπα και κάνει ένα κράκ το μούλτι και σπάει γύρω γύρω. Δεν ήταν δικό μου φταίξιμο. Κοκαλώνουν όλοι, οι δημοσιογράφοι, η παραγωγή. Πάμε να το βγάλουμε, να το σώσουμε. Σπάει όλη η κανάτα, χύνεται η σούπα στο χέρι μου, καίγομαι. Σταματάει το γύρισμα και περίμενα, μου έδεσαν το χέρι. Περίμενα άλλες 10 ώρες να ηρεμήσει το χέρι μου. Δεν φάνηκε ποτέ αυτό, αποκάλυψε η Κατερίνα Λένη.